Επικαλούμενοι λόγου δημοσία τάξη, η κυβέρνηση Ερτογάν έβαλε στη μαύρη λίστα τον Ευάγγελο Αρετεό. Ο ειδικευμένο στα τουρκικά ζητήματα δημοσιογράφο και ερευνητή του Πανεπιστημίου Λευκοσία χαρακτηρίστηκε από την Άγκυρα ω ανεπιθύμητο πρόσωπο και ω εκ τούτου. Απελάθηκε όταν η περασμένη Πέμπτη επιχείρησε να μπει στη χώρα. Πήγα στην Τουρκία όπω πηγαίνω κάθε μήνα ουσιαστικά και με κράτησαν τις αρχές, είχε μια πολύ ωραία συζήτηση, δεν θέλω να την πω ανάκριση, γιατί ήταν πολύ εντάξει μαζί μου, πολύ ωραία συζήτηση για τις δραστηριότητες μου. Η τουρκική κυβέρνηση θεώρησε ως ύποπτα τα ταξίδια του δημοσιογράφου στην νοτιοανατολική Τουρκία και ένα ταξίδι του στη Βόρεια Συρία το 2015. Καθώς και οι επαφές μου με άτομα που το τουρκικό κράτος θεωρεί μεμτές και οι φωτογραφίες στο κινητό μου οι οποίες σχετίζονται με δραστηριότητες των Κούρδων στην Βόρεια Συρία, τις οποίες ελάμβανα μέσω ενός WhatsApp group ανθρώπων που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην περιοχή. Ταξίδια και επαφές που ο Αρετέος έκανε και είχε φυσικά ως διαπιστευμένος δημοσιογράφος από την ίδια την κυβέρνηση που την περασμένη Παρασκευή το πρωί τον έβαλε στο πρώτο αεροπλάνο για να επιστρέψει στο Βέλγιο. Όλα αυτά τα χρόνια πήγαινα, ερχόμουν, έχω ζήσει και 8 χρόνια στην Τουρκία στο παρελθόν, πάλι ως διαπιστευμένος ανταποκριτής ελληνικών μέσων. Ο δημοσιογράφος γράφει σε ανάρτηση του στο Facebook πως αισθάνεται εξοριστός. Ακόμα δεν έχω συνειδητοποιήσει τι σημαίνει για μένα αυτή η απόφαση. Ξέρω όμως ότι πρέπει να διαχειριστώ ένα ιονί πένθος. Όλοι οι φίλοι μου στην Τουρκία θα μου λείψουν πολύ. Όπως λέει και μια τουρκική παροιμία, σε ένα φλιτζάνι καφέ κρύβονται οι αναμνήσεις 40 χρόνων. Τώρα τη νιώθω σε όλη τη στη σοφία. Και εκφράζει την ελπίδα ότι το τουρκικό κράτος κάποια στιγμή θα ανακαλέσει την απόφαση του.